Τι καιρό έχετε εκεί, είναι η πρώτη ερώτηση που κάνει η μάνα μου. Καιρό για τραγούδι. Σου απαντάω εγώ. Για πες, ωραίο τραγούδι, να καλό. Να σου πω κάτι, να σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Έτσι, επειδή είναι Πέμπτη και έρχεται η Παρασκευή και έρχεται το Σαββατοκύριακο, να σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο. Δείτε το βίντεο όσο το περιγράφουμε. Είναι φυσικά ο Γιάννης Πλούταρχος, θα το δούμε σε λίγο με την Μπέγκη Ζήνα, και τραγουδούμε τον Γιώργο Κακοσέο, το γιο του Γιάννη Πλούταρχου. Είναι μια από τις πολύ όμορφες στιγμές που μας αρέσει να μοιραζόμαστε με τον κόσμο που ίσως να μην το έχει δει στα social media. Φυσικά η Μπέγκη Ζήνα λέει ότι ελπίζουμε να μας πάρει ο Γιώργος μετά την καραντίνα στη δουλειά του. Για δυναμώστε λίγο ρε παιδιά από το κοντρόλ να το ακούσουμε. Ό,τι θες να κάνω, τι θέλεις να κάνω, πιστεύω σε σένα, σε σένα που κάνω. Απαντήσεις σου, που θα σε, που θα με, τι διαδράς που είμαι, φοβάμαι, εκτέλεση, ομολογουμένως και πολύ ωραίο έτσι αυτό το ωραίο το πάντρεμα. Αυτό που βλέπω όμως εγώ είναι ότι ελπίζουν να τους πάρει στη δουλειά, δεν ελπίζουν να τους πάρει. Συγγνώμη. Ελπίζουν να τους πάρει στη δουλειά, δεν ελπίζουν να τους πάρει τη δουλειά. Πόσα μικρές αλλαγές. Τα λέει με τη σιγουριά και ο Πλούταρχος και για την αυτή. Τι ωραίο παιδί. Γέμισε εσύ. Να δείξουμε ένα ωραίο παιδί. Να το θαυμάσουμε. Καλά το κάνει η Μαρτζούλα. Τη φωνή του θαυμάζουμε, κούκλες μου. Τι ωραία. Δεν με άκουσε, δεν με ακού, Βασίλη. Τι ωραία φωνή, τι ωραίο παιδί. Κάνει ρήμα κιόλας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάζεις και τα δύο. Τι λέγαμε πριν για το πακέτο. Να τα. Βέβαια. Το τι θέλεις να κάνω όμως, το τραγούδα για ποιος άλλος. Ποιος. Η Σοφία Μουτίδου στη γυμνάστριά της. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Βλέπουμε ότι η Σοφία πραγματικά είναι σαν και εμένα. Δηλαδή, σαν να μην είναι πολύ συνηθισμένη στη γυμναστική, σαν να μην της πολύ αρέσει, και βλέπει τη γυμνάστρια σαν να ήταν λοχαγός. Έχει ανεβάσει αυτό το βίντεο με τους υπότιτλους. Οι λεζάντες είναι όνειρο, έτσι. Ναι. Στην ουσία μεταφράζει Σοφία μου αγαπημένη, είμαι εγώ σε αυτό το βίντεο, αλήθεια σου λέω. Μπράβο, είναι σαν όμως να μεταφράζει αυτά που λέει τις εντολές της γυμνάστριας. Με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, νομίζω μιλάει την γλώσσα που μιλάμε όλοι μας την ώρα που γυμναζόμαστε, τουλάχιστον ειδικά όταν έχουμε μια επαναφορά μετά τις γιορτές που μπαίνουμε ξανά στο πρόγραμμά μας. Εσύ όμως ξέρεις το φάρμακο. Και όχι μόνο εσύ. Βάλσαμο. Πρέπει να το ξέρω εγώ. Επανήλθε το είδωλο. Νίκος Κουρίς. Παιδιά, αφιερωμένο. Δείτε το. Κάτι μεταξύ Τσάκι Τσάνκ και Gangnam Style. Ξεκινάει έτσι κάπως πολεμικά, εξελίσσεται σε κάποια δυσκολία και απογειώνεται. Πολύ καλός. Βεβαίως. Παιδιά, πόσο ευχάριστος άνθρωπος είναι. Θέλω μια μέρα να τον γνωρίσω από κοντά τον Νίκο. Ή να σου χορέψει από κοντά. Α, κάνουμε ωραίο δίδυμο, γιατί όχι. Μια ωραία πρόκληση, ένα πολύ ωραίο challenge που μόλις ξεκίνησε. Θα χόρευα άνετα μαζί του, νομίζω. Γιατί έχει τρέλα, είναι αυτό σαν εμένα. Του πατάς ένα κουμπί και κάτι παθαίνει. Έτσι ξυπνάμε εμείς. Αχ, αυτά τα κουμπιά όταν τα πατάμε. Να πάρει τον Νίκο και να πάρετε και τον άλλο φίλο που στη σημερινή του εκπομπή μέσα στο Love It έχει άλλο απόσπασμα. Τον Θανάση τον Ευθυμιάδη. Τον αγαπάμε πάρα πολύ που υπάρχει, Θανάση. Παραδέξου το Βασίλειο, ότι είναι μεγάλη σου αδυναμία. Τρέλα. Πες μου, σε παρακαλώ, συγγνώμη. Σου έχει στείλει μήνυμα. Όχι, δεν θέλω, θα χάσω το μύθο. Είναι ο Θεός μου. Ειλικρινά περιμένω. Μπαίνω κάθε μέρα, κάνω refresh. Λέω μην τυχόν και κολλήσει το Instagram και δεν ανεβάσει βίντεο. Εδώ λέει, μιλάω ευγενικά στις τσουκνίδες και με αφήνουν και τις κόβω με γυμνά χέρια. Τις μιλάω ευγενικά και με αφήνουν και τις κόβω με γυμνά χέρια. Α, όχι παιδιά. Υποθέτω, αν δείξετε και το άλλο βιντεάκι μετά. Με την αλλεργία, με τις φλούδες, όχι. Λίγο. Μετά που λίγο βγαίνει αυτό, να ξέρω. Όχι, δεν έχω φλόγωση. Έχω εδώ. Εδώ υποθέτω ότι θα ακούει και τις τριγλιές της τσουκνίδας που τη βράζει μέσα στο τέτοιο. Έλα, γιατί ως γνήσιος Πόντιος, παιδιά, φτιάχνει τσουκνιδόπιτα. Τι είναι αυτή η πίτα? Είναι μία πίτα με τσουκνίδες. Δεν την έχω φάει. Συγχαρητήρια. Γενικά έχω φάει.
πίτες, αλλά. Εγώ και αργυρό, ρε παιδιά. Εγώ και ο Παπανδρέου, η καλύτερη μάγειρος, εγώ. Πάντως θα σου πω κάτι. Είναι ωραίο ρόφημα της Τσουκνίδας. Όμως θυμάμαι ότι οι παιδικές αναμνήσεις μου από το χωριό που πήγαινα και έτρεχα με τα σορτσάκια τα κοντά, με τα έτσι, πανταλονάκια. Και γυρνούσα, παιδιά, και ήταν όλο το κορμί μου σαν να ήταν βούρδουλα, να είχε πέσει πάνω. Δεν μου είναι συμπαθής. Η Τσουκνίδα δηλαδή, δεν έχουμε καλές σχέσεις. Δεν μπορώ να τις μιλήσω συμπαθής. Ένα λουδάκι πας να κόψεις, βέβαια προσοχή, γιατί ξέρω κάτι γιαγιάδες της γειτονιάς μου που βγαίνουν και μαζεύουν ό,τι να είναι από χόρτα και μπορούν να πάνε άκλαυτες. Προσοχή, άμα δεν ξέρετε τι μαζεύετε. Ξέρουν οι γιαγιάδες πώς τα μαζεύουν. Δεν ξέρουν όλες, ξέρω εγώ δυο που δεν ξέρουν. Μας προσέχουν. Και να σου δώσω το κλειδό. Αλλήμον αν φάμε από την τσουκλιδόπιτά τους, λοιπόν. Ναι, ναι, είναι... θα είναι φαρμάκομα, δεν θα είναι φαΐ. Και τώρα θα σου φέρω εγώ ένα δωράκι, να έχεις μία κούκλα εσύ ζωντανή και μία κούκλα ψεύτικη δίπλα, γιατί θα είναι η φίλη σου, η Beyoncé. Η Beyoncé, λοιπόν, με τη δημιουργία του Βρετού Βρετάκου, έγινε κούκλα. Τι ωραία εικόνα. Ναι, ναι. Το είδαμε χθες στα social media του σχεδιαστή που πολύ αγαπάμε και εκτιμάμε. Έχασα και τη σελίδα. Το 2018 φορέθηκε αυτή η δημιουργία σε μια συναυλία σε μια συναυλία της, η δημιουργία του Βρετού Βρετάκου και οι λεπτομέρειες θα μου έρθουν. Έχει χιλιάδες κρύσταλα, το βρήκα. Έχει 500.000 κρύσταλα και 2.000 κρυστάλλινα κρόσια. Μια εταιρεία λοιπόν πήρε αυτή την εμφάνιση της λατρεμένης Beyoncé και την έκανε κούκλα. Και ο σχεδιαστής σχολίασε από κάτω στο post του όταν οι θρύλοι γίνονται κούκλες. Καλά, είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή και πολύ ωραίο γενικά να βλέπεις και την κούκλα τη μία και την κούκλα την άλλη. Πάντως βλέπω ότι και η Beyoncé επιλέγει ψηλή πάνω από το γόνατο μπότα. Και χαμηλό από πάνω. Λοιπόν, εδώ γίνονται τάσεις, να ξέρετε. Να σου φέρει ο Βρετός να βάλεις μια φορά αυτό εδώ, να κάνεις την εμφάνισή σου. Καλέ, θα ήταν... Σαν άλλη Beyoncé. Κάτι τέτοιο θα ήθελα κάποια στιγμή να βάλω. Αυτό μας ακούει ο Βρετός. Είμαι έτοιμη εγώ για σόου, να ξέρεις. Ορίστε, η Beyoncé των Μελισσίων εδώ, να κάνει την εμφάνιση την Grande.